Ο Αγροτικός Σύλλογος Πελασγίας και Στυλίδας Εχινέων αποτέλεσαν τους βασικούς συλλόγους που δημιουργήθηκε η Ομοσπονδία μας στη Φθιώτιδα. Πραγματικά έχουμε δώσει πολλούς αγώνες και θα δώσουμε και πολλούς ακόμα μαζί σας. Η παρουσία ακόμα και του γραμματέα μας εδώ είναι να τονώσει αυτό το ηθικό στην επαρχία, να δημιουργηθεί η ελπίδα και να μπορέσουμε να μείνουμε να καλλιεργήσουμε τα χωράφια μας. Πρόκειται για μια διαγροτική πολιτική που μας εξοντώνει τα τελευταία χρόνια. Μια διαγροτική πολιτική που ακόμα και με τα μνημόνια την αντιπαλέψαμε όσο δεν έπαιρνε άλλο. Με μπλόκα, με δυναμικές κινητοποιήσεις, τις οποίες θα τις συνεχίσουμε και φέτος. Είναι επιτακτική ανάγκη να τις συνεχίσουμε στον τόπο μας. Γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε καθόλου εισόδημα, δεν θα έχουμε ζωή στα χωριά μας. Ήδη μητράμε μεγάλες απώλειες στο εισόδημά μας. Η απώλεια αυτή που ζητάμε, αυτό το ποσό των 200 ευρώ, να σκεφτείτε ότι 10 ευρώ το δέντρο είναι το κόστος του καλλιεργητικού κάθε χρόνο. Με μία χρονιά να παίζετε κορώνα γράμματα ξανά να τα καλλιεργήσουμε, φανταστείτε τα έξοδα και το τι κόστος και τι κόπο έχουμε καταβάλει κάθε φορά. Απ' την άλλη μεριά μας λένε ότι χρήματα δεν έχουν. Χρήματα δεν έχουν για μας. Για το μεγάλο κεφάλαιο έχουν. Και εάν επενδύαν στην αγροτική παραγωγή, σίγουρα η τύχη θα ήταν καλύτερη και φτηνότερα προϊόντα θα υπήρχαν για να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες του λαού, αλλά και εμείς θα μπορούσαμε να ζούσαμε καλύτερα. Ζητάμε να ζήσουμε με ψηλά το κεφάλι αξιοπρεπής, με εισοδήματα που θα είναι γι' αυτό βάζουμε και τις κατώτερες συγκεκριμένες τιμές, γι' αυτό βάζουμε ότι ο ΕΛΓΑ είναι ένας αντιασφαλιστικός φορέας και όντω πράττει έτσι, η τα πάντα και κοιτάει μόνο να πάρει χρήματα και όχι να αποδώσει και να δημιουργήσει, να δώσει 100% αποζημιώσεις όταν χρειάζομαστε. τις χρειαζόμαστε. Επίσης τα έργα υποδομής, επειδή εδώ πέρα στην περιοχή μας έχουν γίνει και αγώνες αυτές τις κατευθύνσεις που τα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα ιολικά, φτιάξαμε την Επιτροπή εδώ πέρα για όρθρη χωρίς φωτοβολταϊκά και ιολικά πάρκα. Πάνε να κάνουν φωτοβολταϊκά πάρκα σε μια περιοχή που είναι ο υδροφόρος ορίζοντας της Πελασγίας, που από εκεί πίνουμε νερό, είναι λεκάνες απορροής που έχουν να κάνουν με αυτό το χυμαρικό φαινόμενο που έπνιξε την Πάκο, ακυρώθηκε αυτό κατά ώρα από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά μόνο γιατί δεν έχει αντιπλημμυρική πρόβλεψη. Δηλαδή μπορεί σύντομα αυτή η εταιρεία που θέλει να αδειοδοτηθεί εκεί να του επαναφέρει και να γίνει. Θα μας βρει μπροστά τη, θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε τους αγώνες μας και δεν θα αφήσουμε να πραγματοποιηθεί. Επίσης, εκείνο που είναι ένα μεγάλο ζήτημα στην περιοχή είναι η επέκταση των ηχθειοκαλλιεργιών. Επειδή εδώ πέρα πρόκειται για μεγάλα κέρδη, επεκτείνονται ασύστολα πλέον. Μπροστά σε, σε παραλία λουωμένων, 350 μέτρα. Και από την άλλη μεριά μας λένε αν έχουμε περιβαντολογικές μελέτες, το τι είναι περιβαντολογικό, το τι είναι δασικό, το τι είναι αγροτικό, το τι είναι χυμαρικό, όποιον κάτοικο να ρωτήσει θα στο απαντήσει. Ούτε περιβαντολογικές μελέτες έχουμε, έχουμε όμως αποτελέσματα από την ηχθειοκαλλιέργεια που δυστυχώς για μας είναι τα μη χειρότερα. Η περιοχή μας που είχε πλούσια αλλιεύματα τίνει να μειωθεί η πληθυσμή των αυτόχθονων ψαριών στα ίδια είδη που καλλιεργούνται, ειδικά τσιπούρα και λαβράκι, τίνουν να εξαφανιστούν αυτοί οι αυτόχθονοι πληθυσμοί. Έχουμε ένα σωρό προβλήματα και οι ψαράδες χρόνια τα βάζουν αυτά. Οι ψαριές τους δηλαδή είναι κάθε χρόνο και μικρότερες. Όλα αυτά τα προβλήματα μας έχουν απασχολήσει και ο Αγροτικός Σύλλογος Πελαζιές, πρωτοστάτης αυτά, με αγώνες και διαμαρτυρίες. Τα θέτουμε υπόψη του Γενικού Γραμματέα και ελπίζουμε στην επίλυσή τους.